Ωστόσο, το underground δεν είναι κάτι, ένα σκοτεινό πράγμα, ένα σκόνη πάνω, κάτι έτσι εξωφρενικό κτλ. Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Και αυτή είναι που μας εκφράζει και τόσα χρόνια εκεί είμαστε. Κάπου έχω δίκιο, κάπου έχω άδικο. Ναι. Είναι με τις εποχές πως είσαι και που είσαι. Είναι η ζωή σου, ο τρόπος ζωής σου. Και είναι η μουσική που αγαπάς και την κάνεις γιατί το γουστάρεις. Όση δουλειά και να έχεις, όσο κουρασμένος και να είσαι, όταν θα κάνεις αυτό που αγαπάς, με τον τρόπο που εσύ το αγαπάς, θα είσαι μια χαρά μετά. Άλλο το επιλέγω εγώ το περιθώριο, γιατί θέλω να είμαι σε ένα θεωρείο, δεν θέλω να είμαι στο κέντρο, θέλω να έχω μια άποψη πιο σφαιρική, δεν μου αρέσουν, δεν γουστάρω, ξέρεις, τα κλισέ σας, δεν γουστάρω τούτο και εκείνο. Οπότε επιλέγω να αποστασιοποιούμε. Και άλλο το να σε έχουν πετάξει στο περιθώριο. Underground είναι η γρατζουνιά. Πάνω στο θέαμα, έτσι, αυτό που είναι για αριστερό και τα λοιπά. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλο όνομα ή κάτι τέτοιο, δεν καμία σημασία. Σημασία και ότι είναι ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί, ανθρώπινα και όχι μέσα από αυτό που επιλέγουν οι άλλοι να διανύουν. Τα μέρα Θεού χαρά. Και δεν γίνεται για να ορίσεις το underground, δεν γίνεται για να προστατεύεις το underground, δεν γίνεται για να ζητήσεις από κάποιον το αναγνωρισμό ή κάτι τέτοιο. Γίνεται γιατί υπάρχει ανάγκη για αυτό το ανταρτοπόλεμο. Υπάρχει ανάγκη γιατί εδώ γίνεται κόλαση και βλέπουμε όσο πάει και χειρότερα τα πράγματα. Πολιτιστική τρομοκρατία. και έχει τον τρόπο που στείνεται ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν πάει σε όλους ο ίδιος τρόπος πώς θα οργανωθεί, πώς θα στηθεί κτλ. Μετά ήρθε το punk. Πάξε το άκρα από πάνω από δένα. Και ο πάνω χρόνος με κεφάλια σκουτά. Καμπάκια νικοτίνης σε κουρά και αγωνίς. Συμπλένε μα για μας ξεκίσε το πεις. Το ένα έχει γίνει αλκοολικό. Στο μυαλό ένα βγω σκοτεινό. Ακόμα και οι βιβλίες επιζηστές. Απαγορευμένες φωνές επισημαντικές. Νεκρός τώρα μνήμος. Δεμένος είσαι ο σαντανός. Νεκρός τώρα. Είμαστε για να γκρεμίσουμε μην ξεχνάστε. Λες τώρα. Yeah.